Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης εμείς πρέπει να βρούμε μία λύση. Επίσης, έχουμε την ευθύνη να δούμε ότι όλες οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν και ταυτόχρονα θα γίνει σεβαστή η ψήφος των Ελλήνων. Έτσι είναι η ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε. Επιπλέον, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σταθώ στο τι πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο της συνάντησης που θα επιτευχθεί στο Βερολίνο 31 Μαρτίου. Η συνάντηση της Καγκελαρίου και μου είναι να εργαζόμαστε πάντοτε μαζί σε γαλλογερμανικό επίπεδο, έτσι ώστε να ασχολούμαστε με μελλοντικά ζητήματα. Φυσικά υπάρχουν ζητήματα επικαιρότητας στα οποία στεκόμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον. Πρέπει να παρουσιάζουμε κοινά σχέδια στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker και πρέπει μαζί να μπορούμε να έχουμε ένα σχέδιο ανάπτυξης, ένα σχέδιο σεβασμού των προσωπικών δεδομένων και της τεχνολογίας. Από κοινού πρέπει να έχουμε μια ενεργειακή πολιτική, έτσι ώστε να σεβόμαστε τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία για το κλίμα και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία των δικών μας χωρών. Και τέλος, πρέπει από κοινού να έχουμε προγράμματα ερεύνης. Επιπλέον, έχουμε τη θέληση να εργαστούμε και οι δύο χώρες σε ζητήματα ενσωμάτωσης και μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Και οι δύο ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα και επίσης όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα ή το ζήτημα του ασύλου πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτό το πνεύμα έχουμε και οι δύο και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι με την Καγκελάριο είμαστε πάντοτε στην πρωτοπορία της εξέβρεσης λύσεων για μια καλύτερη Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής. Επιπροσθέτως, θέλουμε να κάνουμε βήματα ώστε να έρχεται η μία χώρα κοντά στην άλλη. Η Ευρώπη έχει ανάγκη τόσο τη Γαλλία όσο και τη Γερμανία και οι δύο χώρες θέλουν να εργαστούν υπέρ της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς που με υποδεχθήκατε, κύριε Ολάντε, εδώ στο Παρίσι και μου δώσατε την δυνατότητα με την ευκαιρία της ατζέντας της G7 να έχουμε και ευρύτερες συνομιλίες. Όσον αφορά την ατζέντα του G7, υπάρχει μια ευρύτατη συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Όπως πάντα, στο G7 ασχολούμαστε με επίκαιρα θέματα όπως η παγκόσμια οικονομία, η κατάστασή της. Επικεντρωνόμαστε αυτή τη φορά στην Αφρική, σε θέματα υγείας που τις επιπτώσεις της καταστροφής από τον ιό του Έμπολα και διερευνούμε τις δυνατότητες που έχουμε για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Αυτά είναι τα βασικότερα θέματα που αφορούν και την Αφρικανική Ήπειρο και θα προσπαθήσουμε με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης G7 να ανοίξουμε προς την Αφρικανική Ήπειρο. Κατά δεύτερο, χαίρομαι πολύ που θα συμμετάσχει στην διάσκεψη του Βερολίνου ο πρόεδρος της Γαλλίας. Θα είναι μια προπαρασκευαστική συνάντηση κατά την οποία θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή ατζέντα. Άλλα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη θα μας απασχολήσουν, θέματα όπως είναι τα ζητήματα των γυναικών, της απασχόλησης των γυναικών κτλ. Στα τέλη του Μαρτίου θα υπάρξει λοιπόν η γαλλογερμανική συνδιάσκεψη, η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα τα οποία ήδη ανέφερε ο πρόεδρος Ολάντ. Επίσης, το θέμα της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου θα απασχολήσει τη συνδιάσκεψη εκείνη και θα προσπαθήσουμε με τον πρόεδρο Ολάντ να έχουμε μια συμφωνία επ' αυτού. Επίσης, συζητήσαμε με τον πρόεδρο για θέματα επίκαιρα. Ως προς την Ουκρανία έχουμε κοινή πορεία.
Πρόκειται για τις δεσμεύσεις του Μίνσκ, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν. Πρόκειται για ένα ολόκληρο πακέτο δεσμεύσεων, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί, και βλέπουμε από το Σεπτέμβριο ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή τους. Η κατάσταση όμως είναι δύσκολη. Κατά τη δική μου γνώμη, αξίζει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα βήματα που αφορούν την ανταλλαγή ομήρων, εχμαλώτων. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου η Ουκρανία, κοιτάζοντας πίσω, είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να φτάσει στην ελευθερία. Εμείς όμως θα είμαστε στο πλευρό της, θέλουμε να τη βοηθήσουμε, θα πρέπει όμως να λάβει τα ανάλογα μέτρα. Η Γαλλία και η Γερμανία λοιπόν θα παρακολουθούν τη διαδικασία αυτή. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η συνάντηση του Eurogroup σε σχέση με την Ελλάδα, σε σχέση με την επιμήκυνση του προγράμματος. Μας απασχόλησε το θέμα αυτό και οι Υπουργοί Οικονομικών μας βεβαίως θα καταπιαστούν με τις λεπτομέρειες. Χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις στην ουσία των διαβουλεύσεων. Μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να γίνει μια ψηφοφορία στην Bundestag. Οπότε ελπίζω, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ εντατικές οι διεργασίες στο Eurogroup σήμερα. Η Γαλλία και η Γερμανία θα τις παρακολουθήσουν με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ για τις καλές συνομιλίες, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Καγκελάρη, ποια είναι τα σημεία στα οποία εσείς θεωρείτε ότι το ελληνικό αίτημα είναι ανεπαρκές? Και γιατί αναφέρθηκε ο Δούριος Ήπος? Δεν γνωρίζω πολλά για την ελληνική μυθολογία και δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Απλώς όταν μιλάμε για παράταση προγράμματος, θα πρέπει κατ' ουσίαν να γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Οι άνθρωποι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα επισέρχονται τεχνικά θέματα. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τις οποίες δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες. Οι Υπουργοί Οικονομικών θα ασχοληθούν απόψε με αυτό. Γεια σας, Μαρία Δενεξά, από την Ελληνική Τηλεόραση. Το Spiegel σήμερα αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προετοιμάσει ένα Brexit. Είναι ένα σενάριο το οποίο πραγματικά υπάρχει στους διαδρόμους του Βερολίνου και του Παρισιού? Ευχαριστώ. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Και η θέση της Γαλλίας είναι ότι πρέπει να κάνουμε το παν, τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την ελληνική πλευρά, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνοχή στην Ευρωζώνη. Δεν γνωρίζω κανένα σενάριο που να μιλά για μια έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωζώνη. Δεν είναι καθόλου η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης, όπως το έχει διατυπώσει πολλές φορές. Από τότε που έχουμε ελληνικά προγράμματα, η γερμανική πολιτική, αλλά και η πολιτική όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Ευρωζώνης, έχουν ως στόχο να παραμείνει στην Ευρωζώνη η Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει μεγάλες θυσίες για αυτό το σκοπό. Έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι, παρότι στον χώρο της αγοράς εργασίας μένουν ακόμα κάποια πράγματα να επιτευχθούν. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου αυτή η πορεία να συνεχιστεί.
Κυρία Καγκελάριε, κύριε Πρόεδρε, από τη Frankfurt Allgemeine, είναι μια ερώτηση σχετικά με την Ουκρανία. Ακούγεται ότι υπάρχουν κάποια ρωσικά τάγκς τα οποία πέρασαν πρόσφατα τα σύνορα της Ουκρανίας. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Η συμφωνία Μίνσκ 2 δεν έχει αποτύχει. Δεν θα πρέπει αυτό να το δηλώσουμε πλέον ευθαρσώς σήμερα? Και με ποια μέσα πίεσης σκοπεύετε να αντιδράσετε? Θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις? Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο. Δεν ξέρουμε ακριβώς την πλήρη κατάσταση και την κίνηση της ρωσικής εχθρότητας στην Ουκρανία. Φυσικά δεν λέω ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, αλλά εσείς με ρωτάτε αν είμαι επισήμως ενημερωμένος από αυτού. Όχι. Υπάρχουν σαφώς κίνδυνοι, τους γνωρίζουμε επαρκώς. Υπήρχαν κάποιες κλιμακώσεις φυσικά στην περιοχή. Φυσικά υπήρχε και μια παραβίαση της κατάπτωσης του πυρός. Συνεπώς, πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να επανέλθουμε στον πλήρη σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός και στην απόρριψη των στρατευμάτων. Υπάρχουν συγκεκριμένα δεσμευτικά πρωτόκολλα, φυσικά. Υπάρχουν διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη στην Ουκρανία και επίσης υπήρχε μια ανακοίνωση, μάλλον, στο Μίνσκ. Οι τέσσερις χώρες που έλαβαν χώρα στο ανώτατο επίπεδο μπόρεσαν να συνδράμουν στην ανάληψη αυτών των δεσμεύσεων του τέλους των εχθροτήτων στην Ουκρανία. Οποιαδήποτε χώρα αθετήσει το λόγο της, φυσικά αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, κυρώσεις. Όμως αυτή δεν είναι η πρόθεσή μας. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις. Η πρόθεσή μας είναι να έχουμε ειρήνη στην Ουκρανία. Η πρωτοβουλία του Φρανσουά και η δική μου σε σχέση με τη συνάντηση του Μίνσκ είχε να κάνει με την αναζήτηση ενός τρόπου επικοδομητικού. Δεν έχουμε πάρει κάποια νέα απόφαση, απλώς έχουμε ένα πακέτο μέτρων τα οποία έχουν σκοπό να εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα του Σεπτεμβρίου. Και όπως είπε ο Πρόεδρος, εμείς με τις δικές μας δυνατότητες θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, η απόσυρση των στρατευμάτων από συγκεκριμένες γραμμές. Αυτό είναι κάτι που έχει συμφωνηθεί στην πρώτη συμφωνία του Μίνσκ. Δεν αναφερόταν ακριβώς ποιος θα κάνει τι, μέχρι ποια γραμμή, και έτσι υπήρχαν κάποια περιθώρια τα οποία πλέον θέλουμε να γίνουν πιο συγκεκριμένα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια παρακολούθηση από τον ΟΑΣΕ και θα υπάρξουν κάποια σημεία που θα πρέπει να επιτευχθούν. Κάποια μέσα στις επόμενες μέρες, κάποια μέσα στους επόμενους μήνες. Βρισκόμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το Παρίσι.